Ας το 107. Πάμε λοιπόν στο θέμα της ελευθερίας του τύπου. Κάνατε φόλη στις ύλες. Που είναι το ερώτημά σας, γιατί εδώ διευρύνθηκε, να το πω έτσι, το ελεύθερα μπορείτε να διευρύνετε. Ναι. Έχουμε χρόνο, κύριε Κατσούλη. Κοιτάξτε, είναι γνωστό και ο κόσμος το ξέρει, ότι η αποσιώπηση, η διαστρέβλωση, η χειραγώγηση είναι αυτό που κυριαρχεί μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μέσα από τον τύπο συντονικά. Για πέστε μου, ποιοι είναι οι αγώνες των εργαζομένων που παρουσιάστηκαν στα μέσα ενημέρωσης? Δεν παρουσιάζεται κανένας. Πρωτομαγιά είχαμε προχθές. Αν θα δείτε πόσο τι χρόνο αφιερώθηκε γι' αυτό, ήταν ελάχιστος χρόνος. Και πολλές φορές βέβαια η διαστρέβλωση είναι αυτή που κυριαρχεί. Υπάρχει μια προσπάθεια πάντα, όχι τώρα, αλλά ανέκαθεν, της χειραγώγησης των μέσων ενημέρωσης. Γιατί μέσα από αυτή τη χειραγώγηση υπάρχουν συμφέροντα, τα οποία προωθούνται, υπάρχουν, αν θέλεις, μια διαπλοκή μεταξύ της πολιτικής και της οικονομίας. Αυτό είναι γνωστό, δεν είναι δηλαδή τωρινό ζήτημα. Και εμείς ως ό,τι μας αφορά σαν ΚΚΕ έχουμε κάνει πολλές φορές διαμαρτυρίες ενάντια στον αποκλεισμό του ΚΚΕ από τα μέσα ενημέρωσης. Και αν θα δείτε το πόσο προβάλλεται το ΚΚΕ και πόσο προβάλλονται τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας του ΣΥΡΙΖΑ, θα δείτε ότι εδώ είναι πολύ μεγάλη, να το πω έτσι, η αδικία, η αποσιώπηση, να το πω έτσι, η μη προβολή του ΚΚΕ και της δραστηριότητάς του. Που οι δραστηριότητες του ΚΚΕ είναι αρκετές και κύριε είναι στους χώρους δουλειάς, δράση για τους πληστηριασμούς, δράση για τους μισθούς, δράση για τις απολύσεις, δράση για τα χρέη των οικογενειών, δράση για όλα αυτά που βασανίζουν το λαό και όμως αυτά αποσιωπούνται από τα μέσα ενημέρωσης. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν είναι γνωστά στον κόσμο και καταλαβαίνουν ότι η ελευθερία του τύπου είναι τύπης ελευθερία. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μια πολιτική υποκρισία όλων των αστικών κομμάτων ενώ συμπλέουν στα μεγάλα στρατηγικά ζητήματα. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα κοινό πρόγραμμα που υπάρχει και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Αυτό που θα υπάρχει την άλλη μέρα των εκλογών είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει προαπαιτούμενα. Τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης ισοπεδώνουν τη ζωή του λαού μας. Αυτά είναι οι πληστηριασμοί. 700.000. Μεταξύ αυτών και πρώτη κατοικία. Που εδώ ο κόσμος ξεσπιτώνεται. Αυτό λοιπόν είναι κοινό πρόγραμμα. Είναι δέσμευση στο Ταμείο Ανάκαμψης. Το οποίο το στήριξαν όλοι μαζί. Επίσης, άλλο προαπαιτούμενο είναι η φτηνή εργατική δύναμη. Αυτό που λένε τώρα για τους μισθούς, λέει η Νέα Δημοκρατία ότι θα έχει 950 ευρώ ο εργαζόμενος στο τέλος του 2027. Πρέπει να πούμε ότι αν τώρα δίνονταν οι τριετίες, ο εργαζόμενος θα είχε πάνω από 1.000 ευρώ κατώτερο μισθό. Κι όμως αυτές είναι κομμένες. Στο όνομα του ότι η ανεργία είναι πάνω από το 10%. Βγήκαμε από τα μνημόνια, έτσι λέγει ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι λέει και η Νέα Δημοκρατία, έτσι λένε όλοι. Όμως, ωστόσο, τα μνημόνια είναι εδώ και τα τρία και οι 700 εφαρμοστικοί νόμοι που υλοποιούνται και ισοπεδώνουν τη ζωή των εργαζομένων και του λαού. Κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αυτές είναι ανύπαρκτες. Ο κατώτερος μισθός αποφασίζεται με βάση τον νόμο Βρούτσι Αχτσιόγλου από τον Υπουργό. Με ποια κριτήρια? Η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Τα κέρδη του. Βρούτσι Αχτσιόγλου, κύριε Κατσούλη. Βρούτσι Αχτσιόγλου. Μη λέτε. Λοιπόν, ακούστε, κύριε Καραμέρο. Κύριε Καραμέρο, ακούστε, δεν σας διέκοψα. Λοιπόν, ο νόμος αυτός του Βρούτσι, λοιπόν, που αν θέλετε καταργούσε την συλλογική διαπραγμάτευση για το κατώτερο μισθό, επαναλήφθηκε με την Αχτσιόγλου και ονομάστηκε νόμος Βρούτσι Αχτσιόγλου. Αυτό το ονόμασαν. Έτσι τον ονόμασαν λοιπόν. Αχτσιόγλου Βρούτσι εννοείται. Έτσι. Κατσιώτη. Ορίστε. Αχτσιόγλου Βρούτσι. Ας πούμε Αχτσιόγλου Βρούτσι για να μην αδικήσουμε την Αχτσιόγλου.
Προηγήθηκε λοιπόν. Στο λοιπόν, Τσιόγλου πηγαίνατε και χοροπηδάγατε στο γραφείο της Επινέας Δημοκρατίας, κάθεστε καλά παιδιά. Λοιπόν, κύριε Καραμέρο, εσείς κάνετε πώς κάνετε την πολίτευση και ψηφίσατε το 50% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε το 50% με τα πολίτες. 70% βέβαια. Το πήρατε πίσω βέβαια, γιατί ξέρετε ότι... Γιατί το ψηφίσατε, γιατί συμφωνείτε απόλυτα ότι πάνω απ' όλα είναι η επιχειρηματικότητα και η κερδοφορία. Τις ανάγκες των εργαζομένων δεν τις θες. Αν θέλετε, τις αγνοείτε. Τις αγνοείτε. Και εσείς λοιπόν εδώ νοιάζεστε για τα κέντη των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό κάνατε σαν κυβέρνηση, αυτό κάνατε σαν αντιπολίτευση. Το 50%. Κρίσιμα νομοσχέδια. Κρίσιμα νομοσχέδια, κύριε Καραμέρο. Αφήστε αυτά. Αφήστε αυτά. Ο κόσμος εδώ δυστυχώς ζει τις συνέπειες αυτής της πολιτικής. Ζει τις συνέπειες. 30% και πλέον του κόσμου ζει στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. 30% και πλέον. Είχε, ναι. Αυτό είναι αποτέλεσμα της πολιτικής σας. 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχοι παίρνουν μόλις 564 ευρώ. Αυτό είναι αποτέλεσμα του Ρώμου Κατρούγκαλου. Είναι αποτέλεσμα της δικής σας πολιτικής, η οποία συνεχίστηκε βέβαια. 5 χρόνια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από τα 49 και με τη Νέα Δημοκρατία. Συνεχίστηκε με τη Νέα Δημοκρατία. Η ιστορία αρχίζει το 2015 για σας. Ακούστε, κύριε Καραμέρο, αφήστε αυτά. Ο νόμος Κατρούγκαλου έβαλε την ταφόπαλκα στην αλήθεια, κοινωνική ασφάλιση. Όταν κόβανε τις δύο συντάξεις, 13η και 14η σύνταξη, δεν άκουσα για ταφόπλακες. Λοιπόν, τη 13η και 14η σύνταξη την έκοψε ο νόμος Κατρούγκαλου. Αλήθεια, ε. Για την επανέφερε. Την επανέφερε. Είχαν κοπεί από. Την επανέφερε. Δεν την επανέφερε. Επανέλαβε λοιπόν ο νόμος Κατρούγκαλου τη ρύθμιση αυτή ότι δεν υπάρχουν 13ο και 14ο μισθός. Επανέλαβε λοιπόν. Και όχι αυτό. Τι έκανε, διαχώρισε τη σύνταξη σε εθνική και ανταποδοτική. Έκανε το κεφαλαιοποιητικό σύστημα την ίδια σύνταξη. Ήρθε η Νέα Δημοκρατία και έκανε το ΤΕΚΑ, το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, το οποίο οι νέοι άνθρωποι ξέρουν τι θα, δεν ξέρουν ποτέ τι θα πάρουν, γιατί οι εισφορές τους θα παίζεται στο χρηματιστήριο. Σε χαμηλού, μεσαίου και υψηλού ρίσκου χρηματιστηριακά προϊόντα. Και αυτό λοιπόν εδώ είναι σε αυτή τη λογική που έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ελάχιστη εγγύηση. Και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ελάχιστη. Καμία ελάχιστη δεν έχει. Έχει εγγύηση. Καμία ελάχιστη δεν έχει. Έχει ελάχιστη παπάγο στην παστήρα. Όταν δεν σα αρέσει κάτι, κύριε Κατσότη, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ξέρετε τι είναι αυτό που δεν σα αρέσει. Έχουμε αδικήσει και τον κύριο Γάκη και τον κύριο Αγγελή. Το χειρίστηκα το θέμα αυτό. Το θυμάμαι, το συζητούσαμε στη Βουλή. Δεν θέλετε να καταλάβετε ότι έχει εγγύηση. Το θέμα δεν είναι έτσι όπω το λέτε και εδώ είμαστε όλοι αυτοί οι νέοι που έχουν το. Προσωπικό κουμπαρά που λένε θα μείνουν τελικά χωρίς συντάξεις. Και όχι μόνο αυτοί βέβαια, αλλά και οι παλιοί, γιατί μέσα στον κουμπαρά της επικουρικής ασφάλισης δεν μπαίνει τίποτα από τους νέους. Και τελειώνω λέγοντας ότι εδώ η φορολογία που υπάρχει στον κόσμο είναι τεράστια. 95% των φόρων πληρώνουν άδικοι φόροι, άμεση και έμεση. Οι εργαζόμενοι, αυταπασχολούμενοι, οι βιοπεριστές αγρότες, ένα 5% συμμετέχουν οι μεγάλες επιχειρήσεις. Ποιος πληρώνει λοιπόν τα φορολογικά έσοδα. Και πού πάνε αυτά, πηγαίνουν σε επιχειρήσεις, σε κίνητρα, για επενδύσεις, για να μπορεί να αναπτυχθεί, λέει, η οικονομία μας. Με θέσεις καλές και πληρωμένες, καλά πληρωμένες θέσεις. Κύριε Γάκη. Με τρίωρα, τετράωρα, ελαστικές μορφές απασχόλησης, η μεγάλη πλειοψηφία, 54%. Τα παιδιά μας δουλεύουν δηλαδή με ελαστικές μορφές απασχόλησης. Αυτή λοιπόν είναι μια πολιτική που πρέπει να επιβεβαιωθεί από το λαό μας. Πρέπει να σας δώσουν και την ψήφο τους. Όχι. Κύριε ο λαός Γάκη. Πρέπει να ψηφίσει κουκουέ για να δυναμώσει τους αγώνες ενάντια σε αυτή την πολιτική για να μπορέσει να εμποδίσει να δυσκολεύει τα χειρότερα.